Έχουμε καλεσμένο στον αέρα. Δεν ξέρω αν έχει πάει εσύ στον Batman, Γιώργο. Έχει ναι. πάει στον Batman. Εσύ, Λίλα, έχει πάει στον Batman. Έχω πάει μία φορά. Έχει πάει και η Λίλα στον Batman. Κοίτα, εμείς που είμαστε λίγο πιο μινιόν, εγώ και η Λίλα δηλαδή, όχι εσύ. Χωράτε. Χωράμε άνετα, είναι το μπαρ των ονείρων μας. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον άνθρωπο που έχει το μπαρ αυτό, το Batman, στο νέο κόσμο, το φημισμένο μπαρ. Γιατί τον έχουμε όμως σήμερα, γιατί είναι ένας από τους πιο γνωστούς φιλάθλους της ελαφράς ταξιαρχίας, το Απόλλωνα, ο κύριος Γιώργος Νάσιος. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας, κύριε Γιώργο. Εγώ ευχαριστώ για το κάλεσμα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν ξέρω αν με ακούτε. Σας ακούμε τέλεια. Τέλεια. Λοιπόν, καταρχήν θέλω να πω ότι όσοι δεν έχετε έρθει στον Batman, τουλάχιστον μπορείτε να μας ακούτε τώρα πια και από το ιντερνετικό ραδιόφωνο που στήσαμε. Πάει αυτό. Δεν αντέχετε και μακριά από τη μουσική, Σας έχει κάνει κακό η όλη κατάσταση με τον κορονοϊό. Σε όλους μας έχει κάνει. Έμα. Κοίταξε, εντάξει, τουλάχιστον να περνάει λίγο η ώρα μας. Γιατί ο εγκλισμός, δυστυχώς, είναι ψυχοφθόρος. Λοιπόν, για πείτε μου πόσο είναι ο Απόλλωνας τώρα, γιατί δυστυχώς δεν έχουμε δυσάρεστα νέα. Έχουμε δυσάρεστα νέα για εσάς. Ο Απόλλωνας είναι πίσω στο σκορ με 1-0 εξαιτίας ενός γκολ του Σφιντέρσκι. Έχει ξεκινήσει όμως καλά. Είναι στην ισορροπία το μάτς, αλλά ο ΠΑΟΚ προηγείται. Οπότε θα το πάμε λίγο πιο γενικά. Μην θέλω να μου πείτε για τον έρωτά σας για τον Απόλλωνα, από πού προέκυψε. Όπα, επικίνδυνα τα πράγματα. Πέναλτι. Πέναλτι για τον ΠΑΟΚ. Πέναλτι για τον ΠΑΟΚ. Παιδιά, δεν είναι πέναλτι αυτό. Τι είναι αυτό, Βασίλη. Συγγνώμη, κύριε Γιώργο, δεν σας έχουμε περιγούρει. Συνέχισε να κυνηγάει την μπάλα και παίρνει πέναλτι από τον Μπρούτσιτς. Εδώ πέναλτι. Έχουμε περιγραφή. Θα έχουμε λίγες διακοπές γιατί έχουμε περιγραφή. Τι είναι offside, Βασίλη, τι είναι offside. Ποιος έπεσε μόνος, θα δω replay. Είναι οριακό. Μισό. Επειδή θα έχει και VAR. Παιδιά, τι πέναλτι, είμαστε καλά. Γιατί έχετε πάρει για πέναλτι. Βασίλη, Μαρία. Έλα, παιδιά, εγώ φεύγω. Ακούω περιγραφή. Κάτσε, Βασίλη, κάτσε. Έχει και βάρο. Τραβάει. Τι τραβάει, είστε τρελή. Παιδιά, αυτό δεν δίνει τότε σε 5-5. Όχι, ο Ταμ λέει όχι. Γιώργο, έλα, πες την αλήθεια. Γιώργο, πες την αλήθεια, έχεις δει τέτοια στο Καραϊσκάκι να δίνονται. Εγώ με μπλέκετε εμένα, δεν ξέρω από αυτά. Στο καινούργιο και στο παλιό. Λοιπόν, επειδή έχουμε VAR, παιδιά, μισό λεπτό. Επειδή έχουμε VAR, ξαναπάμε στο κύριο Νάσιο να μας πει για τον ερωτά του για τον Απόλλωνα και θα του πούμε εμείς τι θα γίνει στη φάση. Λοιπόν, συνηθισμένα τα βουνά από τα χιόνια για το πέναλτι. Εντάξει. Θέλω να πω ότι επειδή γεννήθηκα στα Πετράλωνα και μεγάλωσα, προσφυγική γειτονιά και μην ξεχνάτε ότι το πρώτο γήπεδο του Απόλλωνα ήταν στο Ρου. Οπότε όλη η γειτονιά εκεί μαζεύονταν. Έχουμε πάρα πολλούς φιλάθλους του Απόλλωνα, άσχετα αν έρχονται πια στο γήπεδο και όλες οι προσφυγικές γειτονιές και Σαριανή και όλα. Απλά θέλω να σταθώ στην ιστορία και στον πολιτισμό που κουβάλησε ο Απόλλωνας και ο Πανιώνης φυσικά από τη Σμύρνη. Και ότι ήταν από τις πρώτες ομάδες που ιδρύθηκαν. Να σκεφτείτε δηλαδή ότι η πρώτη ομάδα ποδοσφαιρική ιδρύθηκε στο Σέφιλντ, αν δεν κάνω λάθος, το 1857, δηλαδή μετά από 30-35 χρόνια. Και μάλιστα ο Απόλλων είχε και στις τάξεις του Άγγλους ποδοσφαιριστές για να διδάξουν αυτό το καινούργιο άθλημα. Λοιπόν. Ποδοσφαιριστές του Απόλλωνα έρχονταν στον Batman όσο ήταν ανοιχτό. Βέβαια. Αυτό θέλουμε να μας πείτε. Η τελευταία επίσκεψη που είχα ήταν από τον Ντέμι τον Νικολαίδη, γιατί του είχα τάξει. Ναι. Αυτό σκεφτόμασταν όλοι. Ο Ντέμις, ο οποίος κάποια στιγμή του χρωστάγατε και κάτι looky look που του αρέσανε, διάβασε μια συνέντευξή σας, τα πήρε τελικά. Του έδωσα από την προσωπική μου βιβλιοθήκη ένα looky look του 68, στο οποίο μάλιστα ο Λουκι Λουκ είχε τσιγάρο αντί για στάχη και ήταν η πρώτη έκδοση δηλαδή των Λουκι Λουκ και συγκινήθηκε και πραγματικά ένα εξαιρετικό παιδί ο Ντέμις όπως τον θυμόμουν. Αυτό σας άφησε τίποτα στο μαγαζί, κάποια φανέλα, κάτι? Δεν χρειάζεται, έχει αφήσει το αποτύπωμά του. Μην νομίζεις, δεν έχει πολλές. Στις ψυχές μας και την αγάπη μας που του είχαμε. Μιας και μιλάμε για Απόλλων ΠΑΟΚ σήμερα, θα ήθελα να μας πείτε για μια ιστορία που έχω μάθει σε μάτς που είχε γίνει στο Βόλο καθότι ήταν τιμωρημένος ο ΠΑΟΚ και εσείς με τους οπαδούς του Απόλλωνα, ενώ δεν υπάρχει πέναλτι, ήταν offside τελικά, άρα φέρνουμε γούρι στον κύριο Νάσιο.
αυτό. Ωραία. Το είπα ότι είναι offside. Βλέπουμε για την αντίδραση εμείς του Παύλο Γκαρσία αυτή τη στιγμή. Καθώ θα ήθελε ένα δεύτερο γκολ, αλλά δεν πειράζει, θα έχουμε ενδιαφέρον στο μάτσο στο τέλο. Θα ήθελα να μα πει αυτή την ιστορία. Θα σα πω το περιστατικό, το οποίο όμω δεν έγινε στο Βόλο, έγινε στη Ριζούπολη. Έχουν έρθει παιδιά του ΠΑΟΚ και του φιλοξενούσαμε στη θύρα 7. Και κάποια στιγμή εμείς, οι Blue Angels και αυτά, μαζευόμασταν στη 2 και έχουν έρθει, έχουν πάρει ένα πανό, οπότε τρελαμένος εγώ πήγα, ανέβηκα λοιπόν στη θύρα τους, στη θύρα 4 και μενόμενος τους είπα, παιδιά, ξέρετε κάτι, εδώ δίπλα είναι το νεκροταφείο, μέχρι 3 μπορώ να αδείρω, παραπάνω θα με θάψετε. Οπότε πετάχτηκε ο αρχηγός και λέει, μάγκες, αυτός είναι πιο τρελός από εμάς, δώστε το πανό. Αγκαλιαστήκαμε και είπαμε ότι έτσι είναι το ποδόσφαιρο, μας χωρίζουν 90 λεπτά. Και πραγματικά δηλαδή αυτό είναι και να. Ιστορία οπαδικής τρέλας είναι αυτή. Ορίστε. Είναι μια ιστορία οπαδικής τρέλας, η οποία είναι ωραίας οπαδικής τρέλας όμως. Ναι, και να σου πω όμως και μια άλλη πολύ ωραία που δείχνει και το ήθος του Απόλλωνα. Όταν είχαμε βγει Ευρώπη για μία και τελευταία φορά, αλλά ευελπιστούμε. Όταν είχαμε αποκλειστεί λοιπόν στη Λουμπλιάνα, στην Ολύμπια, έχουμε χειροκροτήσει τους παίχτες της Λουμπλιάνα και ενώ όδευαν προς τους οπαδούς τους, δηλαδή για να τους αποθεώσουν, ήρθαν σε εμάς και ανταπέδωσαν το χειροκρότημα. Και μάλιστα φεύγοντας από το γήπεδο, ήμασταν καμιά σαρανταριά, ξέρω, στο Πούλμαν δηλαδή, έχουν παραταχτεί όλοι οι οπαδοί τους και χειροκροτάνε τους φιλάδους του Απόλλωνα. Παρά την απογοήτευση, γιατί είχατε πάει με νίκη στη Λουμπλιάνα, νομίζω είχε προηγηθεί ο Απόλλων στη Λουμπλιάνα. 1-0, 1-0 εδώ, το είχαμε και δοκάρι, εντάξει, είχαμε και προηγηθεί και το 3-1 έγινε αργά στο μάτς, έτσι. Εντάξει, δεν πειράζει, αυτό είναι το ποδόσφαιρο, παιδιά, το ποδόσφαιρο, γι' αυτό το αγαπάμε. Και εμείς. Εντάξει, και δεν είμαστε, είμαστε οπαδοί, αλλά... Αλλά τι να πω, είμαστε και ρέκτες του ποδοσφαίρου. Να πω κάτι για τον Απόλλωνα. Δεν ξέρω αν είναι μόνο δική μου αίσθηση, αλλά νομίζω ότι είναι από τις ομάδες που εμπνέουν τον σεβασμό στους άλλους. Τη συμπαθούν όλοι. Ναι, 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 δεν είναι ομάδα που μπορεί να πεις ότι έχει αντιπάθειες. Και νομίζω ότι πολλοί χάρηκαν με την επάνωδο του Απόλλωνα πάλι στη Super League. Και με τον κύριο Γιώργο έχει και ελπίδες, πιστεύω, για παραμονή. Κανονικά στην κατηγορία, γιατί είναι δύσκολα αυτά τα πράγματα, είναι λιγότερες οι ομάδες. Κοίταξε, η ομάδα από ό,τι την είδα εγώ σε αυτά τα παιχνίδια, αν θέλεις είναι λίγο άτολμη στα πρώτα ημίχρονα, ενώ ας πούμε και με τον Άρη στο δεύτερο ημίχρονο έπαιξε πάρα πολύ καλά, με τον Μπασκιάννη να έπαιξε πάρα πολύ καλά. Κύριε Γιώργο, τεράστια ευκαιρία ο Απόλλωνα στο 29 με τον Ιωαννίδη. Τεράστιο από φάουλ. Παραλίγο. Από φάουλ στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά λίγο out, θα τη δούμε και αυτή σε λίγο. Θα συνδεθείτε μετά στο YouTube να βλέπετε και τα στιγμιότυπα, κύριε Γιώργο. Εντάξει, κοίταξε να δεις, έχουμε καλό ρόστερ φέτος. Δεν νομίζω ότι θα κινδυνεύσει η ομάδα. Το άσχημο για μας είναι ότι δυστυχώς τη βλέπουμε μόνο από την τηλεόραση, μόνο από τον Nova δηλαδή. Εντάξει, τι να κάνουμε όμως, θα το περάσουμε. Το καλό είναι ότι μπορείτε να την βλέπετε στα κανάλια Nova Sports. Ναι, αν θα μας το στείλετε αύριο. Θα γίνει. Έχει γίνει το αίτημα. Έχουμε προωθήσει το αίτημα. Έχει προωθηθεί το αίτημα από το διευθυντή μας. Εντάξει, δεν ήξερα. Τέλεια. Κύριε Γιώργο, σας υπέρ ευχαριστούμε και ανυπομονούμε να... Σας πληροφορώ κιόλας έτσι μια ποιότη. Βέβαια ήταν στο όνομα της συζύγου, αλλά δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια τώρα έχει συνδρομητές. Εμείς ήμασταν το νούμερο 42.000, δηλαδή από τους πρώτους που είπαμε πάλι Nova. Ναι. Απλά το διακόψαμε όταν είχε πέσει ο Απόλλωνας στην Β' όταν είχαμε τραβήξει όλη αυτή την ταλαιπωρία. Έχει ανεβοκατεύει αρκετές φορές τώρα. Μην μπαίνετε σε αυτή τη διαδικασία. Βάλτε Nova και αφήστε την. Σταθερά. Κρατήστε το γιαγούρι. Κάντε μια μαγεία εντολή εκεί να το ξεχάσετε. Από το τμήμα πωλήσεων, η Λίλα Κουντουριώτη. Κύριε Γιώργο, ευελπιστούμε να τελειώσει σύντομα η περιπέτεια με τον κορονοϊό και να έρθουμε στον Batman. Για να περάσουμε καλά, θα σας ακούμε ιντερνετικά. Να είστε καλά, ευχαριστούμε και καλή τύχη και
σε όλες τις ομάδες που μαστίζονται δηλαδή από τις αρρώστιες και από έχετε με δίκιο. Την υγεία των παιχτών. Υγεία πάνω απ' όλα. Να είστε καλά, κύριε Γιώργο. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε εμείς. Ευχαριστώ πολύ σε όλους. Γεια.